Δεν ξέρετε τι. Θέλω να ξεκινήσουμε από την εξής ερώτηση. Είναι κάτι από όλα αυτά που έχετε ενορευτεί όταν είσαστε παιδάκι που δεν το κάνατε τελικά μέχρι στιγμής τουλάχιστον? Γιατί πιστεύω ότι έχετε κάνει... Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Νομίζω ότι η ζωή μου έδωσε πιο πολλά από ό,τι ενορεύτηκα. Αλλά να είστε σίγουροι ότι ό,τι μας δίνει η ζωή, κάθε τι έχει και ένα κόστος. Κάπως το πληρώνουμε με το δικό μας τρόπο. Εσύ, Βάρα, τι πλήρωσες δηλαδή από όλα αυτά τα χρόνια? Τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, εφορία. Αλλά πέρα από αυτά, ενώ σε ψυχολογικό και. Κοίταξε να δεις. Σε επίπεδο συναισθηματικό, το ότι κι εγώ, ξέρω εγώ, είχαμε την παντιέρα της ελεύθερης γυναίκας, η γυναίκα ράχνη, η γυναίκα δράκος, ξέρω εγώ, όλο αυτό το πράγμα έχει ένα κόστος. Γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, δεν είσαι απαραίτητα και ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν στα 20 και στα 30. Οπότε ξέρεις, χαρακτηρίζεσαι. Εγώ νομίζω ότι μέχρι να πεθάνω θα πρέπει να είμαι πάντα ένα κακό επικίνδυνο κορίτσι που δεν έχει καμιά σχέση με την αλήθεια, πιστεύετε. Αυτό μπορεί να υπήρξε και σαν πρόβλημα και κακός βέβαια σαν οδηγό σε μερικούς άντρες που μπορεί να μην σας πλησίαζαν επειδή μπορεί να σκεφτόταν πού πάω τώρα εγώ, ας πούμε. Εντάξει, ο καθένας έχει δικό του. Όποιος έχει τη δύναμη να μπορεί να πολιορκήσει έναν άνθρωπο σημαίνει ότι το θέλει. Τώρα, αν δεν την έχει, σημαίνει ότι δεν μας αφορά και εμάς. Ότι είναι λίγος. Πολύ σωστή, βέβαια. Ναι, αλλά η Βάνα Μπάρμπα δεν έπρεπε να έχει έναν άντρα δίπλα της. Ναι. Τώρα ειδικά. Η Βάνα Μπάρμπα έχει πολλά. Στην ουσία, αν συγκρίνω τη ζωή μου με τη ζωή άλλων γυναικών, έχω τόσα πολλά που δεν έχω δικαίωμα να παραπονιέμαι πια στην ηλικία που είμαι. Δεν έχω το δικαίωμα να παραπονιέμαι γιατί πραγματικά έχω ζήσει τη ζωή ίσως 4 ή 5 γυναικών μαζί. Οπότε, ό,τι είναι να έρθει, καλώς να έρθει. Αλλιώς θα προσπεράσει. Πόσο δύσκολα είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου, με όλες τις θυσίες που χρειάζεται? Αυτό είναι πραγματικά. Είναι. Αυτό με συγχωρείς κιόλας, σας ακούω έτσι λίγο καθυστερημένα. Αυτό είναι δύσκολο, πραγματικά. Είναι δύσκολο, αλλά απ' την άλλη δεν το προτείνω και στα νέα κορίτσια. Εγώ το αλλά απ' την αυτό. Άλλη, ξέρεις... Το θαυμάζω ειλικρινά, γιατί θέλει δύναμη. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί ξέρεις τι γίνεται. Πρέπει να έχεις την ευθύνη της οικογένειας, του παιδιού, της καριέρας. Είναι ένα κομμάτι που γίνεσαι από μόνος σου 100 κομμάτια. Οπότε η ευθύνη του να φτιάχνεις έναν άνθρωπο είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα και δύσκολο. Είναι καλό να το μοιράζεσαι, κακά τα ψέματα. Και, ναι. Εγώ απλά δεν είχα έτσι σωστές συγκυρίες, οπότε. Μ' αρέσει πάρα πολύ που το λέτε αυτό. Μ' αρέσει πολύ που το λέτε αυτό, γιατί κάποιος θα περίμενε ότι ίσως θα μπορούσατε κάλλιστα να το παίξετε μοντέρνα και ότι εντάξει, εγώ είμαι ανεξάρτητη γυναίκα και το παιδί μου το έχω μόνη μου. Και μ' αρέσει το μήνυμα που περνάτε στις νέες κοπέλες, ίσως ότι δεν θα το προτείνατε. Μπράβο σας. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν πάντα πολύ καθαρή με τον κόσμο. Δεν έχω πει άλλα. Και είχα πει ότι η παντιέρα που σηκώναμε παλιά μέσω της εποχής του 80, που ήμουν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν θέλετε. Εντάξει, ήταν λίγο λάθος, γιατί έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Μετά στον χορό αγριεύουν τα πράγματα. Πόσο δύσκολο είναι για έναν άντρα να σας πολιορκήσει όταν στη συμπεριφορά σας είσαστε και άντρας και γυναίκα? Να σας πω κάτι. Αυτό το παραμύθι ότι είμαστε και άντρας και αναγκάζομαι να γίνομαι άντρας γιατί δεν έχω αυτό που θέλω δίπλα μου. Στην ουσία είναι τόσο μαγευτικό και τόσο ωραίο να είσαι γυναίκα. Δηλαδή, πιστέψτε με, το άλλο είναι αγκαρία. Και οι δύο ρόλοι μαζί είναι αγκαρία. Mm-hmm. Το ρόλο πρέπει να τον απολαμβάνουμε. Πρέπει να τον απολαμβάνουμε αυτό το ρόλο και έχετε πολύ δίκιο σε αυτό, αλλά τέλος πάντων, πες Ιωάννα μου. Έχετε μετανιώσει, κυρία Μπάρμπα, στη ζωή σας για άντρες που ίσως αφήσατε να φύγουν από τη ζωή σας? Δεν τους εκτιμήσατε δηλαδή Ιωάννα, τη δεδομένη χρονική περίοδο? Να σου πω την αλήθεια, ναι. Ήμουνα υπερβολικά σίγουρη για... Ξέρεις, τα νιάτα καμιά φορά έχουν όλη αυτή την έπαρση. Την έπαρση ότι θα είμαι για πάντα. Και εκεί κάνουμε και πολλά λάθη. Γιατί εγώ πίστευα ότι αυτό που είχα έλεγα, μωρέ, σιγά. Ο επόμενος θα είναι καλύτερος. Έλατε που ο επόμενος καμιά φορά είναι μόνο ο χειρότερος. Πάντα είναι αυτό, λέτε. Πάντα συμβαίνει, λέτε αυτό. Πάντα λέτε συμβαίνει αυτό. Ότι ο επόμενος είναι χειρότερος από τον προηγούμενο. Με τρομάζετε, κυρία Μπάρμπα? Όχι, δεν σημαίνει πάντα. Απλώς μπορεί να συμβεί. Ξέρετε. Όταν έχεις την τύχη να έχεις πολύ σημαντικές προσωπικότητες στη ζωή σου νωρίς, έχει και μια κατάρα μετά. Mm-hmm. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια στο 10. Γιατί η Μοιραία μπαίνει σε μια σύγκριση. Μπαίνει σε μια σύγκριση η Μοιραία. Οπότε όταν μπαίνει σε μια σύγκριση, η γυναίκα, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έτσι. Τώρα έχετε αποκλείσει. Συγγνώμη, τον έχετε αποκλείσει το γάμο. Τώρα πια. Κυρία Μπάρμπα, τον έχετε αποκλείσει το γάμο.
Δεν λέτε ποτέ. Παιδιά, δεν αποκλείω τίποτα στη ζωή μου. Το μόνο που αποκλείω στη ζωή μου είναι, το μόνο συνέστημα που θέλω να αποκλείω είναι ο φόβος. Αυτό που μας βάζουν τον τελευταίο χρόνο και που πρέπει λίγο πολύ όλοι να τον. Όσο μπορούμε να τον διώχνουμε. Η Φέδρα τι κάνει που είναι και συνονόματη με την κόρη μου. Και πρόσφατα σας είδα και. Σοβαρά. Ναι. Και στην, πρόσφατα. Στην Γλυφάδα. Ναι, και πρόσφατα. Πέρα από τη Γλυφάδα που σε είδα εκεί. Με το τατουάζ, το tribal στον αστράγαλο και τρελάθηκα. Λέω, αν είναι δυνατόν, δεν το είχα δει. Πού το είδες, αυτό το έχω 30 χρόνια. Δηλαδή. Το έχεις αναδείξει. Εσύ το έχεις 30 χρόνια, εμείς δεν το έχουμε δει. Απίστευτος. Ναι, να σου πω. Σε είδα στο. Μενίδης, απίστευτος. Τι να κάνω, αφού παρατηρώ λεπτομέρειες στις γυναίκες. Πού το είδες, αφού τις φόρμες, πού το είδες. Αφού παρατηρώ λεπτομέρειες στις γυναίκες, είμαι της παλιάς εποχής. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Με την κόρη σου η σχέση σου είναι νομίζω πάρα πολύ φιλική. Αν κρίνω από το τελευταίο ρεπορτάζ που σας είχα δει σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, που κάνατε μαζί ψώνια, κάνατε πλάκα, εκεί με παρέα, με κορίτσια, με φίλες της κτλ. Βλέπω μια σχέση πολύ έτσι κοντά μαμάς και κόρης, πολύ κολλητάρια, ας το πω έτσι. Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη, τώρα λες το αυτονόητο. Ποια μάνα δεν είναι κοντά με το παιδί της. Δηλαδή, απλά ο κόσμος δεν θεωρεί ότι εμείς είμαστε δεν έτσι. Δεν είναι αυτονόητο, μάνα. Αν θέλετε καμιά φορά κι εσείς. Δεν είναι αυτονόητο. Γιατί ρε παιδιά, υπάρχει το πιο σπουδαίο πράγμα στη ζωή σου. Όλο αυτό που σε εσάς φαίνεται περίεργο, για μας το κάνουν όλες οι γυναίκες στον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή, οι πιο πολλές μητέρες κάνουν αυτό. Δεν είναι αυτονόητο όταν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό νέων παιδιών μεγαλώνουν με την Φιλιππινέζα, χωρίς να θέλω να έχω κάτι με τις Φιλιππινέζες προς Θεού ή με τις Νταντάδες, οι γονείς λείπουν. Και τα παιδιά μεγαλώνουν δίγλωσσα. Δεν είναι, είναι ένα παράδειγμα το δικό σε αυτό σου. Αυτό έχεις δίκιο. Αλλά μήπως αυτό μήπως είναι. Δεν είναι ο κανόνας, γίνει εξαίρεση. Δεν νομίζω να είναι η εξαίρεση. Μήπως οι περισσότεροι κάνουν το άλλο. Εγώ έτσι πιστεύω, Νάσο. Έτσι. Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι η εξαίρεση. Κυρία Μπάρμπα, θέλω να σου μου συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα να σας πω το συμπέρασμά μου. Δεν σας έχω γνωρίσει δυστυχώς και προσωπικά. Ότι πώς φαίνεται, παιδιά, ο χορτασμένος άνθρωπος. Έτσι, είναι χορτάτη γυναίκα. Είσαστε χορτάτη γυναίκα και φαίνεται και στις απόψεις σας και ότι είσαστε και ήρεμοι. Πραγματικά είσαστε όλα καλά, παιδιά δηλαδή. Και αυτό λοιπόν την κάνει πιο επιλεκτική. Αυτό την κάνει η Νικολέτα πιο επιλεκτική και πολύ δύσκολο για έναν άντρα να την πολιορκήσει. Δεν μιλάω για το αν είναι για τους άντρες, παιδιά. Γενικά μιλάω, άνθρωπος φαίνεται. Σας λέω, επειδή μου δίνετε ευκαιρία αυτή τη στιγμή που σας έχω απέναντί μου, έστω και να μας χωρίζει απόσταση και γυαλί, φτούσας και είσαστε παράδειγμα. Πραγματικά. Και για ό,τι λέτε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Μα το εννοώ, για όνομα του Θεού, παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω όμως, γιατί εδώ, αλλά εμείς βρήκαμε και κόσμο απ' έξω που θέλει να σας ρωτήσει διάφορα πράγματα. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ό,τι θέλετε, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ στην παρέα σας. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν γίνονται επιτέλους πράγματα στην Ελλάδα. Γίνονται. Πολύ καλό. Λοιπόν, τώρα δυστυχώς δεν γίνονται. Τι. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε και θα γίνονται καινούργια πράγματα. Έτσι. Λέω ρε παιδιά, λένε τη λέξη πράγματα και με πιάνω μένα τα γέλια. Δηλαδή λέω, έχω εγκλωβιστεί από το με τα πράγματα. θα γίνουν πράγματα πια. Μακάρι. Ευχή. Για πάμε. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πιο σεξι Ελληνίδα στην τηλεόραση? Η πιο σεξι Ελληνίδα αυτή τη στιγμή καμία μετά από μένα. Συγγνώμη, δηλαδή. 30 χρόνια φούρναρίζα, μην έχω και πέρσι. Σωστό. Εσείς δεν πρέπει να έχεις. Και ξέρεις γιατί. Γιατί δεν γίνονται πράγματα πια γι' αυτό. Δεν γίνονται μπάρμπα που λένε. Πολύ σωστή. Άμα σας λέω εγώ. Απίστευτη. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Ο τίτλος που αποποιείστε τώρα συχνά ότι είσαστε σεξι γυναίκα, γιατί σας κούρασε, σας βάρινε. Α, γλυκή ήταν, τι μου κυρία. Δεν με βάρινε, τα χρόνια με βαραίνουν πια για να τον πάρω αγκαλιά τον τίτλο. Κάθε τίτλος έχει την ηλικία του. Το να λέγεις σεξ σύμβολο όταν πια περνάς τα 40, το θεωρώ και γραφικό. Και πιστέψτε με, δεν θα μ' άρεσε καθόλου να είμαι γραφική στη ζωή μου. Όχι, αλλά από την άλλη συμφωνούμε εμείς, εδώ συμφωνούμε. Είπαμε, εντάξει, είναι μερικοί άνθρωποι. Άλλο πράγμα, το να πεις μια γυναίκα ότι είναι εγωιτευτική είναι πιο ωραίο από το να την πεις σεξι. Θα σας πω κάτι. Κάθε πράγμα έχει τον καιρό του. Θα σας πω κάτι. Πολλές εμελαχνές ηθοποιοί και όχι μόνο στην Ελλάδα. Συνήθως δεν λέμε, ξέρω εγώ, η νέα Βάνα Μπάρμπα, δεν το έχω ακούσει για καμία αυτό. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί λένε ουδείς αναντικατάστατος. Τελικά κάποιοι άνθρωποι, σαν φυσιογνωμίες ή σαν προσωπικότητες,
Μπορεί όντως να είναι αντικατάστατη. Συνήθως λένε η νέα Μονίκα Μπελούτσι. Πάνε στο εξωτερικό δηλαδή να βγουν κάτι αντίστοιχο. Και αυτό κάτι θα σημαίνει. Ξέρεις τι είναι, παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι κάθε εποχή έχει τα δικά της σύμβολα. Δυστυχώς η εποχή. Ίσως να δώσαμε εμείς την κατάρα μας, δεν ξέρω τι κάναμε. Δηλαδή, αν συγκρίνετε εμάς με τους πιο πριν, εμείς δεν μπορούσαμε να πιάσουμε ούτε το κοκαλάκι το δικό τους. Ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά τους. Τώρα σε εμάς λοιπόν, οι επόμενοι είναι τόσο καθημερινοί που είναι σαν να μην τους θυμάσει την επόμενη. Κατάλαβα. Παρόλα αυτά όμως, γιατί εδώ βγάζουμε και μια εμπάθεια εμείς και μια κακία, που είναι φυσιολογικό, έτσι είναι ανθρώπινο συνέστημα. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι η επόμενη γενιά μπορεί να βγάλει πολύ λαμπερά πλάσματα, έτσι. Γιατί θα είναι μια καινούργια εποχή. Αλλά η εποχή μετά από εμάς δεν είχε τίποτα, ρε παιδί μου, τους ξεχνάς αμέσως. Δηλαδή πέρα από το. Σπουδαίοι ηθοποιοί, σαν... γιατί προσέξτε, ο Στάρ δεν είναι απαραίτητα έναν καλό ηθοποιό. Ο Στάρ είναι με το που θα βγει, θα έχει κάτι που θα σου μείνει στο μάτι. Έτσι ακριβώς. Αυτό δεν το βλέπουμε στην καινούργια γενιά. Όσο κατάρα για να του έχουμε δώσει, δεν το βλέπουμε. Δεν φταίνουν και οι καταλληλές παραγωγές όμως. Δηλαδή δεν φταίνε μόνο. Ορίστε. Δεν φταίνε μόνο τα πρόσωπα, δεν υπάρχουν και οι κατάλληλες παραγωγές. Για να. Εννοείται. Γι' αυτό. Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε κάτι, σε η εποχή τώρα που έχουμε πέσει, που βρισκόμαστε, άρτους και θεάματα, θα ξαναβγούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Έτσι. Να βλέπετε, και εγώ πιστεύω, αυτός ο πεσημισμός, θα γίνουνε πράγματα, πιο γλυκά. Πάλι ατάκια. Πάμε να ακούσουμε όμως και την τελευταία ερώτηση από το κοινό. Παρακαλώ. Κυρία Μπάρμπα, κλειδώνε το έρωτα στο ντουλάπι. Αν κλειδώνε το έρωτα στο ντουλάπι. Τι είναι αυτό? Οι φακές κλειδώνονται. Σωστό. Λοιπόν, είναι πολύ γλυκό αυτό, αλλά θα έλεγα στην κυρία ότι οτιδήποτε κλειδώνεται φεύγει πολύ εύκολα. Αν κάτι το αφήσεις ελεύθερο, θα το έχεις για πάντα. Έτσι, μπράβο. Σωστή. Δεν έχω να πω τίποτα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι να άλλο. Να πω και εγώ για την παράσταση που ετοιμάζω. Φυσικά, αυτό θα σας ρώταγα αμέσως τώρα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι ετοιμάζουμε μια παράσταση που λέγεται, έχει τον κοινότυπο τίτλο «Είμαστε κι εμείς Έλληνες». Είναι μια παράσταση με νέα παιδιά, μουσικοθεατρική παράσταση, σε ένα χώρο που θα είναι στο Κολωνάκι. Θα είναι σπουδαίες προσωπικότητες, θα μας κάνουν την τιμή να συμμετέχουν σε την παράσταση που είναι λίγο αυτοσχεδιαστική. Θα είμαστε Δευτέρα και Τρίτη, θα ξεκινήσουμε μέσα στο Μάρτιο, θα ξεκινήσουμε. Και επίσης να πω ότι θα ήθελα όλος ο κόσμος, δηλαδή θα ήθελα κι εσείς να έρθετε, βάζουμε τον κόσμο να πει, να ανοίξει την καρδιά του, να βγάλει το θυμό του. Α, είναι διαδραστική, συμμετέχει το κοινό. Ναι. Α, πάντα, τέλεια. Εγώ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι η τελευταία μου παράσταση, γιατί του χρόνου θέλω να είμαι σε ένα κλασικό θεατρικό έργο. Ίσως μετά από πολλά χρόνια θα θέλω κι εγώ να αναμετρηθώ με αυτό που φοβόμουν να κάνω. Με το καλό σας εύχομαι εγώ. Αλλά μπράβο, πραγματικά. Μπράβο, τι να πω. Θέλω να σας ρωτήσω για κάτι τελευταίο, γιατί μας ρωτάει και ο κόσμος σχετικά με το Dancing with the Stars 3. Θα είσαστε, το συζητάτε, το σκέφτεστε. Νικολέτα, δεν το ξέρω ακόμα. Εγώ το έχω συζητήσει μαζί τους. Πραγματικά είναι κάτι πολύ γλυκό. Και επειδή είμαι και εγώ λίγο στα πεσμένα μου, όπως όλη η Ελλάδα, σκέφτομαι ότι μήπως μου κάνει καλό. Μήπως. Ξέρω και εγώ, ρε παιδί μου, μας πάρουμε λίγο έτσι, ενέργεια. Απ' την άλλη, φοβάμαι πως γίνω γραφική λίγο και δεν το ακόμα. Εγώ ξέρετε τι φοβάμαι. Ότι άμα πάτε εσείς στον Dancing with the Stars 3, είναι σίγουρο για το ποιος θα είναι ο νικητής. Άιστε, να σας πω. Μα τι λέμε. Άλλα, να σου πω την αλήθεια. Τίποτα δεν είναι. Εγώ δεν ξέρω. Έτσι, ειλικρινά πιστεύω ότι αν πρέπει να πας εκεί, πρέπει να το κάνεις πρώτον για το φιλανθρωπικό του κομμάτι. Σωστά. Και δεύτερον για να λάμψεις και να πρέσεις εσύ ωραία. Οπότε. Δεν έχεις καταλάβει τι δεν μετράει ο ανταγωνισμός, ποιος θα βγει. Καλά, εννοείται ότι θα βγω και την τρίτη εβδομάδα. Βάνα, η Νικολέτα στο λέει μάλλον επειδή της έχουν κάνει πρόταση και εκείνης να πάει και δεν θέλει να Νικολέτα, είναι δεύτερη. Νικολέτα, άμα πάω θα σε σκίσω, εννοείται. Πολύ το φοβάμαι αυτό, γι' αυτό το είπα και από την αρχή. Κυρία Μπάρμπα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρεστε ευχαριστώ το παιδάκι πολύ, παιδιά, σας. Και σας περιμένω στην παράσταση που θα κάνουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά κι εσείς. Πολλά μηνύματα και ωραία μηνύματα.